Αν θα βάζαμε τίτλο Σωτήρης της Κιόδρας, ταινία η ζωή του, είναι κάτι εφικτό αυτό? Βεβαίως. Εάν αύριο μεθαύριο ο ελληνικός σινηματογράφος ασχοληθεί με πρόσωπα που έχουν θετικό πρόσημο, δηλαδή είναι θετικά πρότυπα, ο καθηγητής θα γίνει ταινία. Άρα... Ο τίτλος μπορεί να είναι ένας καλός άνθρωπος ή ένας καλός πατριώτης. Βέβαια πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Ελλάδα ήταν τυχερή που βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος εκεί. Εμείς οι Έλληνες είμαστε τυχεροί. Ο καθηγητής όμως ήταν τυχερός που βρέθηκε αυτός ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει όμοια χαρίσματα με αυτό που έχει ο καθηγητής, και έτσι αυτή η διάδα έφτιαξε αυτό το θαύμα, διότι περί θαύματος πρόκειται. Διότι δεν είναι μόνο ότι μας πήγε στο σωστό μονοπάτι για να φύγουμε από αυτό το σκοτάδι, ας πούμε, του αόρατου εχθρού, ήτανε ότι απεκατέστησε τη φήμη της χώρας μας στο εξωτερικό μέσα σε ένα μήνα. Γίνανε θαύματα. Εάν προσθέσουμε σε αυτό και το θαύμα που έγινε στον Εύρο, η χώρα μας πια μοιάζει να είναι άτρωτη. Δηλαδή έχει πάρα πολύ καλή ηγεσία. Λέτε, κύριε Σπαραγδί, ότι ένας τίτλος, αν λέμε ότι αύριο μπορείς να γίνει ταινία, θα είναι ένας καλός άνθρωπος ή ένας καλός πατριώτης. Με δύο απλές κουβέντες, να δίναμε ένα τίτλο που αφορά τη ζωή του Σωτήρη Τσιόδρα. Αν σας ρωτούσαμε τι στοιχεία μπορεί να έχει μια προσωπικότητα, ώστε να σκεφτεί ο Γιάννης Μαραγδής, να σκεφτούν άνθρωποι δημιουργοί, ότι ναι, μπορεί να είναι η ταινία, η επόμενη μου ταινία. Ποια στοιχεία πρέπει να έχει αυτή η προσωπικότητα? Που αφορούν τον ίδιο ή την άποψη των άλλων για το ίδιο πρόσωπο. Κοιτάξτε, είναι τι εκπέμπει ο καθένας μας. Αυτός ο άνθρωπος είναι καλός άνθρωπος. Είναι καλός πατριώτης, είναι καλός οικογενειάρχης. Αγαπάει τους άλλους ανθρώπους, είναι δοτικός και δεν έχει καθόλου εγωισμό, δηλαδή έχει αγάπη. Δεν είναι οι μελλοντικοί άνθρωποι, δεν θα θέλαμε να είναι σε γι' αυτόν? Και είναι και επιστήμονες, δηλαδή κατέχει τη γνώση. Ο Καποδίστρια, ξέρετε, όταν ήρθε εδώ για να διοικήσει, είπε την εξής φράση: για να ελευθερωθούμε πρέπει να μορφωθούμε. Τα πρότυπα μας, δηλαδή, πρέπει να είναι άνθρωποι που ακουμπάνε τη σοφία, τη γνώση και δεν έχουν εγωισμό, είναι εδώ για να υπηρετούν τους άλλους. Το κάνει και ο Πρωθυπουργός αυτό. Κύριε Σμαραγδί, επειδή οι ταινίες έχουν ενδιαφέρον όταν έχουν πλοκή και όχι όταν είναι μονοσήμαντες, θεωρείτε ότι ο κύριος Τσιόδρας πήρε και τα βάρη άλλων πάνω του, αν θα ήταν ο πρωταγωνιστής αυτής της ταινίας? Κοιτάξτε να δείτε. Αλλιώς θα το πω. Γιατί εσείς είπατε κάτι πολύ έξυπνα στην αρχή, ότι αν αύριο μεθαύριο θα έχουμε και όλα τα δεδομένα, έτσι. Θεωρείτε ότι αυτός ο καλός άνθρωπος και προσινής και που πήρε ένα πολύ μεγάλο βάρος πάνω του, πήρε τα βάρη πολλών ακόμα? Κοιτάξτε. Υπάρχει μια οι σταθερές αξίες του σύμπαντος, θα το πούμε έτσι, είναι το καλό και το κακό. Όταν υπηρετείς το καλό, σηκώνεις τα βάρη του κόσμου επάνω σου. Όταν υπηρετείς το κακό, προσπαθείς να χαλάσεις αυτό που φτιάχνει το καλό. Ο καθηγητής γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι σηκώνει το βάρος της στιγμής μέσα στον χρόνο. Ότι πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Και δεν τον απασχολεί ούτε τι θα πούν οι άλλοι, ούτε αν θα στραφούν εναντίον του, ούτε αν η ιστορία θα μιλήσει για αυτόν. Γι' αυτόν και σπουδαίος.